Αντέχετε το γέλιο? Τη συγκίνηση? Αν ναι, τότε η Ευελίνα Παπούλια, ο Φάνης Μουρατίδης, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και ο Λευτέρης Ζαπετάκης έχουν ετοιμάσει ένα ξεχωριστό δείπνο για εσάς. Ένα δείπνο με φίλους. Με μεγάλη επιτυχία και σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, το κυπριακό κοινό υποδέχτηκε τη θεατρική παράσταση «Δείπνο με φίλους», σε σκηνοθεσία Γρηγόρη Βαλτινού. Είναι 100% κυπριακή αυτή η παραγωγή. Από την ιδέα μέχρι την υλοποίησή της. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό άλλωστε βραβεύτηκε και με το βραβείο Πούλιτζερ, με το βραβείο Κριτικών. Και είναι ένα έργο το οποίο βεβαίως το έχω ερωτευτεί. Αυτό το έργο έχει να πει κάτι και όντως είναι σαν να βλέπουμε τους εαυτούς μας μέσα από την κλειδαρότρυπα και να γελάμε με αυτά που έχουμε κάνει κι εμείς. Το κοινό πιστεύω ότι θα ταυτιστεί πάρα πολύ και με τα δύο ζευγάρια. Είναι μια κωμωδία που έχεις να πεις κάτι μετά με τους φίλους σου, να το κουβεντιάσεις. Νομίζω ότι η παράσταση είναι αυτό που είναι και η ζωή. Τα έχει όλα μέσα. Έχει συγκίνηση, χαρά. Η ζωή δεν είναι μόνο γέλιο, ούτε μόνο δάκρυα. Εναλλάσσονται αυτά. Το ίδιο είναι και αυτό το έργο. Μαμά! Θέλουμε να δούμε Σπάιντερμαν! Ντάνι, έβαλες την τηλεόραση στο κανάλι 3. Στο 3 την έβαλε! Κόσμος της πολιτικής, επιχειρηματικής, κοσμικής ζωής, αλλά και άνθρωποι των μίντια και του θεάτρου έδωσαν το παρόν τους στη λαμπερή πρεμιέρα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι με αυτή την παρέα, με αυτούς τους ανθρώπους, με αυτή την παραγωγή. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είναι μια πολύ σπουδαία παράσταση, με φοβερά γλυκά και τρυφερά μηνύματα. Θα φύγει από εδώ πέρα κάποιος κουβαλώντας όχι βαρύ στομάχι, αλλά άδεια και καθαρή ψυχή. Τι δεν έκανες και έχεις μείνει τόσο πίσω με 50% διαφορά? 45 είναι. Η παράσταση με χορηγό επικοινωνία στον Α θα περιοδεύσει σε όλες τις πόλεις της Κύπρου έως τις 9 Ιουλίου. Μέρος των εισόδων θα δοθούν στο φιλανθρωπικό σωματείο Αλκιονίδες.